Γεια σας αγαπημένες μου φίλες και φίλοι, ζώδια και συμβουλές με εμένα, τη Βαλεντίνη Βασιλιάδου. Έτσι, για να αλλάξει η ζωή σας, για να γίνετε πιο χαρούμενοι και πιο ευτυχισμένοι, για να αλλάξουμε το σύμπαν γύρω μας, να το επηρεάσουμε, να διώξουμε όλη την αρνητική ενέργεια και ό,τι φωνάξουμε στο σύμπαν αυτό θα μας έρθει. Τι μαθαίνουμε στην εκπομπή? Ότι το σύμπαν λειτουργεί με τον νόμο της έλξης. Ό,τι σκεφτόμαστε και ό,τι φωνάζουμε, αυτό μας επιστρέφεται στο πολλαπλάσιο. Ευχάριστα πράγματα σκεφτόμαστε, ευχάριστα πράγματα θα μας συμβούν. Γιατί και ευχάριστα πράγματα μιλάμε. Λέει, γιατί οι πλούσιοι γίνονται ακόμα πιο πλούσιοι? Γιατί οι πλούσιοι μιλάνε μόνο για πλούτο, μιλάνε μόνο για χρήματα. Γι' αυτό. Σε καθημερινή βάση, όχι μια στις τόσες. Εμείς σε καθημερινή βάση τι κάνουμε? Γκρινιάζουμε. Και δεν έχουμε λεφτά, έχουμε χρέη, έχουμε τέτοια, μιλάμε για αυτά. Και όσο θα μιλάμε για αυτά, αυτά θα έρχονται. Λοιπόν, για σήμερα, όχι, δεν θα σας μιλήσω για χρέη, αρκετά σας κουράσαμε τα χρέη. Για σήμερα θα μιλήσουμε για ένα θέμα αρκετά ευαίσθητο θα έλεγα, και αυτό γιατί έγινε το θέμα, επειδή πηγαίνω στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο και προχθές το μάθημα ήταν η έφηβη. Οι έφηβοι όταν καμιά φορά έχουν και κατάθλιψη. Υπάρχουν πολλοί έφηβοι που το παθαίνουν αυτό. Γενικά εμείς θα μιλήσουμε όχι για την κατάθλιψη των εφήβων, εμείς θα μιλήσουμε για τους έφηβους και για αυτήν την ιδιόμορφη, ιδιαίτερη συμπεριφορά τους. Τι πρέπει να κάνουν οι γονείς, ούτως ώστε να περάσουν τα παιδιά όσο πιο ανώδυνα γίνεται στην εφηβεία. Πώς πρέπει να τα συμπεριφερθούμε δηλαδή. Γιατί πιστεύω ότι πάρα πολλοί από εσάς έχετε παιδιά εφήβους, εγγόνια, ανήψια και πάει λέγοντας. Λοιπόν, ξεκινάμε με κριάρια. Οι ευθύνες που θα έχεις σήμερα θα σου δημιουργήσουν αρκετό άγχος και πολλή ένταση. Φρόντισε λοιπόν να μην τα βάζεις με το δικά σου άτομα που δεν σε φταίνε σε τίποτα. Μπορείς να κάνεις καινούργια ξεκινήματα, αρκεί να ξέρεις τι είναι αυτό που σε ευχαριστεί. Στα αισθηματικά, αν είσαι δεσμευμένος, η σχέση σου πηγαίνει αρκετά καλά. Γι' αυτό καλύτερα είναι να μην φέρεις στην επιφάνεια θέματα και καταστάσεις που μπορεί να προκαλέσουν συγκρούσεις και αντιπαραθέσεις με τον σύντροφό σου. Όσο για τα επαγγελματικά, αυτά βρίσκονται σε ένα καλό δρόμο και με τον τρόπο που χειρίζεσαι τις καταστάσεις θα μπορέσεις να φτάσεις πολύ εύκολα στην επιτυχία που θέλεις. Ταύρος. Μην αναλώνεσαι με ζητήματα που δεν έχουν μεγάλη σημασία. Φρόντισε να είσαι ψύχρεμος και να μην χαλάσεις την ενέργειά σου, προσπαθώντας να βγεις από την στασιμότητα, η οποία νιώθεις ότι έχεις μπει. Τα αισθηματικά σου είναι σε μια καλή φάση και η ατμόσφαιρα είναι κατάλληλη για να αποπλανήσεις τον σύντροφό σου σε ένα άκρος, ερωτικό και παθιασμένο βράδυ. Στα επαγγελματικά, τα πράγματα πηγαίνουν και παίρνουν την τροπή που εσύ επιθυμείς και όλα τα εμπόδια σιγά σιγά εξαφανίζονται. Δίδυμη. Σήμερα θα μπορέσεις να λύσεις διάφορα προβλήματα που υπάρχουν την τελευταία περίοδο με ψυχραιμία και ισορροπία, χωρίς να αφήσεις τις καταστάσεις να φτάσουν στα άκρα. Οι διάφορες υποθέσεις που σε απασχολούν θα βρουν τον δρόμο τους αν κινηθείς με προγραμματισμό και χωρίς να κάνεις σπασμωδικές κινήσεις. Στην αισθηματική σου ζωή μπορείς σήμερα να κάνεις κάποια ξεκαθαρίσματα που θέλεις και να λύσεις κάποιες καταστάσεις με το τέρι σου που σε κουράζουν μέσα στη σχέση. Να θυμάσαι ότι οι λύσεις είναι μπροστά σου και ο σύντροφός σου είναι διατεθειμένος να τις δεχτεί και να τις προωθήσεις με ήρεμο τρόπο. Τα επαγγελματικά πηγαίνουν καλά. Μπορείς να κάνεις καινούργιες συνεργασίες και να προωθήσεις θέματα που καθυστερούσαν, τα οποία τώρα θα βρουν τις λύσεις τους. Καρκίνος. Καλό θα είναι σήμερα να αφήσεις στην άκρη το παρελθόν και να επικεντρωθείς στο μέλλον. Αρκετά ασχολήθηκες με τα παλιά. Ήρθε ο καιρός να δεις τι θα κάνεις από εδώ και πέρα. Αν πρέπει να ξεκαθαρίσεις υποθέσεις που εκκρεμούν, είναι η κατάλληλη περίοδος να το κάνεις, προκειμένου να ετοιμαστείς κατάλληλα για τα καινούργια ζητήματα που έρχονται στη ζωή σου και δεν θα είναι και λίγα. Στα αισθηματικά, καλύτερα να ξεχάσεις κάποιες καταστάσεις από το παρελθόν. Μπορεί να είχαν δημιουργήσει πρόβλημα στη σχέση και να κάνεις και ένα νέο ξεκίνημα που θα σε βοηθήσει να νιώσεις καλύτερα. Στη δουλειά, ενδεχομένως να δημιουργηθούν μερικά προβλήματα. Πρέπει να προσέξεις αυτά που λες και πώς θα χειριστείς μερικές καταστάσεις για να έχεις βέβαια και τα επιθυμητά αποτελέσματα.
Λιοντάρια, σήμερα κάποια θέματα που μπορεί να συμβούν θα σε αποσυντονίσουν και θα σε βγάλουν και από το πρόγραμμά σου. Καλό θα είναι να κρατήσεις την ψυχραιμία σου, αλλά και τα νεύρα σου, ώστε να αποφύγεις και τα χειρότερα. Στο οικογενειακό περιβάλλον θα γίνουν συζητήσεις που μπορεί να σε φέρουν σε δύσκολη θέση, αλλά καλύτερα να μην απαντήσεις σε ό,τι ακούς, γιατί θα οδηγηθείς σε ρήξεις με δικά σου άτομα. Στα αισθηματικά, να ξέρεις ότι είναι στο χέρι σου να λύσεις τις προβληματικές καταστάσεις που μπορεί να αντιμετωπίζεις αυτή την περίοδο μέσα στη σχέση σου. Γι' αυτό βάλε τα δυνατά σου και άφησε και τα πείσματα και τους εγωισμούς. Και στη δουλειά, απέφυγε να πάρεις βιαστικές αποφάσεις, μπορείς να κάνεις καινούργιες συνεργασίες, αλλά φρόντισε πρώτα να τελειώσεις με κάποιες υπάρχουσες εκκρεμότητες που σε κρατάνε πίσω. Παρθένος. Σήμερα μπορείς να πραγματοποιήσεις ό,τι έχεις στο νου σου και γενικά να κάνεις πάρα πολλά πράγματα, αφού η ενεργητικότητα που θα έχεις θα είναι μεγάλη. Μπορείς να λύσεις προβλήματα που αφορούν το οικογενειακό τομέα, αλλά καλό θα είναι να μην πάρεις ακόμα σημαντικές αποφάσεις για να μην ξεγελαστείς. Στα αισθηματικά, οι πλανήτες σε ευνοούν, ώστε να πας πολύ καλά στη σχέση σου. Φρόντισε όμως να εξωτερικευθείς περισσότερο στον σύντροφό σου και διώξε αυτή την ανασφάλεια που σε τρώει. Μόνο έτσι θα μπορέσετε να περάσετε καλά και οι δύο. Και στα επαγγελματικά θα πρέπει να προετοιμαστείς για κάποιες καθυστερήσεις που θα αντιμετωπίσεις σε θέματα που εκκρεμούν και δεν πρέπει φυσικά να χάσεις και την ψυχραιμία σου. Ζυγός. Καλό είναι σήμερα να μην αφήσεις καταστάσεις στην τύχη τους, γιατί χρειάζεται η δική σου παρέμβαση για να εξελιχθούν τα πράγματα όπως πρέπει. Μπορείς λοιπόν να κινηθείς επικεντρωμένα και να λύσεις συγκεκριμένα θέματα που σε προβληματίζουν. Άλλωστε, ο δυναμισμός που έχεις είναι μεγάλος και θα φέρεις εις πέρας όλα όσα σε προβληματίζουν. Εκμεταλλεύσου τα αποθέματα ενέργειας που έχεις για να σταθεροποιήσεις και κάποιες καταστάσεις που βρίσκονται σε λεπτές ισορροπίες. Και στα αισθηματικά, φρόντισε να βρεις το χρόνο να συζητήσεις κάποια πράγματα με τον σύντροφό σου και να του δώσεις να καταλάβει αυτά που σε προβληματίζουν. Μόνο έτσι θα μπορέσεις να αποφύγεις τις παρεξηγήσεις και τους ανεπιθύμητους διαπληκτισμούς. Στα επαγγελματικά, οι προτάσεις που θα δεχτείς θα είναι πολλές, αλλά πρέπει να σκεφτείς πολύ καλά και να κάνεις σωστές επιλογές για να πετύχεις αυτό που θέλεις. Σκορπιός. Καλή ημέρα για σένα. Οι θετικές εξελίξεις δίνουν νέες ελπίδες και ο δυναμισμός θα σου τονώσει το ηθικό και θα σου φτιάξει την ψυχολογική διάθεση. Με μεγάλη ανακούφιση θα διαπιστώσεις ότι οι σκληρές προσπάθειες που έκανες μέχρι τώρα δεν πάνε χαμένες και αρχίζουν να δείχνουν τα αποτελέσματα. Στα αισθηματικά, η αισιοδοξία που θα έχεις σήμερα είναι μεγάλη και έτσι αυτό θα φανεί και στον τρόπο που θα συμπεριφέρεσαι στον σύντροφό σου. Ο ερωτισμός σου άλλωστε είναι στα ύψη, πάντα είναι, και θα εκπλήξεις το τέρι σου με την ανανεωμένη και ρομαντική σου διάθεση. Στα επαγγελματικά, αυτά έχουν σταθερή πορεία, χωρίς ιδιαίτερες διακυμάνσεις. Πρέπει να αποφύγεις τις μεγάλες αλλαγές, αλλά και τις σημαντικές αποφάσεις. Τοξότης. Η μέρα θα σε βρει σε αναμονή, καθώς περιμένεις εξελίξεις σε διάφορα θέματα που σε απασχολούν. Το καλύτερο που έχεις να κάνεις είναι να παραμείνεις ήρεμος, να μην εκνευρίζεσαι, να έχεις υπομονή, αλλά και η σκληρή δουλειά θα τα καταφέρεις να ξεπεράσεις κάθε δυσκολία και να βάλεις και τα σχέδιά σου μπροστά. Στα αισθηματικά, τα πράγματα μπορούν να πάνε και καλύτερα από ό,τι είναι, αν δείξεις περισσότερο ενδιαφέρον στο τέρι σου και προσπαθήσεις να έρθεις πιο κοντά του. Χρειάζεται κάποια προσπάθεια για να καλύψεις το κενό που σας χωρίζει. Και στη δουλειά μπορεί σήμερα να κάνεις διάφορες συνεργασίες και να ξεκαθαρίσεις θέματα που σε αγχώνουν και σε κάνουν να αισθάνεσαι ανασφάλεια. Εγώκερος. Σήμερα μπορείς να ξεπεράσεις κάποιες δυσκολίες που υπήρχαν στη ζωή σου και σε απασχολούν εδώ και καιρό. Αν αποφασίσεις να αλλάξεις λίγο τη συμπεριφορά σου και να γίνεις πιο διαλλακτικός. Εξάλλου κάποια ζητήματα μπορεί να έχουν άμεσες λύσεις, αλλά το πείσμα και η αιμονή δεν σε αφήνουν να τα δεις. Στην αισθηματική σου ζωή μπορείς να λύσεις αρκετές προβληματικές καταστάσεις που υπάρχουν μέσα στη σχέση σου, αρκεί να γίνεις πιο τρυφερός στη συμπεριφορά σου με τον σύντροφό σου. Η τρυφερότητα και ο ρομαντισμός μόνο σε καλό μπορεί να σε βγουν. Στα επαγγελματικά, σήμερα είναι καλό να αποφύγεις σημαντικές αποφάσεις και οι νέες συνεργασίες, γιατί ενδεχομένως ο εκνευρισμός που αισθάνεσαι να σε οδηγήσει σε ρήξη με τους συνεργάτες σου.
Τώρα βέβαια ο εκνευρισμός και τα νεύρα των εγώ καιρών είναι μόνιμη βάση, αλλά δεν το συζητάμε. Υδροχός. Σήμερα πρέπει να αντιμετωπίσεις κάποιες καταστάσεις με περισσότερη ψυχραιμία. Μην αντιδράς έντονα σε όσα γεγονότα σε αναστατώνουν και μην δημιουργείς εκνευρισμό. Μην ξεχνάς ότι μπορείς να καταφέρεις πολλά πράγματα αρκεί να ελιχθείς κατάλληλα και να συμπεριφερθείς πιο όρημα όπως το απαιτούν οι περιστάσεις. Στα αισθηματικά θα πρέπει να κάνεις θετικές σκέψεις και να αφήσεις την απεσιοδοξία που έχεις. Μπορείς να πλησιάσεις τον σύντροφό σου, να έρθεις κοντά του συναισθηματικά. Ό,τι και κάνεις, να ξέρεις ότι θα έχεις και την ανάλογη ανταπόκριση. Και στα δουλειά σου, πολλά σχέδια που έχεις στο μυαλό σου από το παρελθόν θα αρχίσουν σιγά σιγά να υλοποιούνται στο μέλλον. Τελειώνουμε με ψαράκια. Καλό θα είναι σήμερα να μην αφήσεις διάφορες καταστάσεις να σε ρίξουν ή σε καταβάλουν ψυχικά. Έχεις βάλει κάποιους στόχους και δεν πρέπει να παρεκκλίνεις από αυτούς. Όσες καθυστερήσεις ή αναποδιές και αν προκύψουν, η αλήθεια είναι ότι μπορεί να νιώσεις μια μικρή απογοήτευση για κάποια θέματα που θέλεις να τελειώνουν, αλλά που παραμένουν σε στασιμότητα και σε ανησυχούν. Κάνε υπομονή, γιατί πραγματικά είσαι σε ένα καλό δρόμο για να πετύχεις πάρα πολλά. Σε κάθε περίπτωση να είσαι θετικός και να κάνεις ό,τι καλύτερο περνάει από το χέρι σου και θα δεις σύντομα ότι θα δικαιωθείς. Στα αισθηματικά, τα πράγματα δεν πάνε άσχημα. Σήμερα ενδεχομένως να έχεις κάποιες τάσεις απεσιοδοξίας και να βλέπεις κάποια πράγματα αρνητικά μέσα στη σχέση. Αλλά όλα αυτά είναι παροδικά. Μη χάνεις λοιπόν την αισιοδοξία σου και όλα θα εξελιχθούν όπως θα θέλεις εσύ. Και στα επαγγελματικά τα καταφέρνεις πολύ καλά. Και σήμερα μπορείς να συζητήσεις με τους συνεργάτες σου εναλλακτικές μεθόδους που θα κάνουν τα σχέδιά σου να προχωρήσουν. Είναι σίγουρο ότι κάποιοι θα μπορέσουν να σε βοηθήσουν. Αυτά ήταν τα ζωδιά μας για σήμερα, αγαπημένες μου και αγαπημένοι μου. Και τώρα, ζώδια και συμβουλές με εμένα, τη Βαλεντίνη Βασιλιάδου. Και το θέμα μας για σήμερα είναι ένα ευαίσθητο θέμα. Αυτά τα πλασματάκια που γεννήσαμε κάποια στιγμή και μεγάλωσαν και φτάσανε στην εφηβεία και από πλασματάκια και αγγελούδια γίνανε τερατάκια, που λέει ο λόγος σε εισαγωγικά. Είναι η εφηβεία, την οποία γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά εμείς οι μανάδες και τη γνωρίζουμε και από εμάς τους ίδιους, γιατί και εμείς υπήρξαμε έφηβοι, να μην ξεχνάμε τι τρελίτσες κάναμε και εμείς στο παρελθόν. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν να μιλήσουμε για αυτά τα παιδιά, τα προβληματισμένα. Φαίνονται προβληματισμένα, όχι ότι είναι, λέμε τώρα. Οι έφηβοι, τι παρατηρούμε στους εφήβους. Σε ηλικίες τώρα μιλάμε, η εφηβεία ξεκινάει από 13 ετών και άνω, μέχρι 18 λένε οι γιατροί, κάποιοι άλλοι επιστήμονες λένε μέχρι 26 ετών, ανάλογα. Τι παρατηρούμε στα παιδιά σε αυτές τις ηλικίες. Βασικά έχουν μία θλίψη γενικά. Το έχετε παρατηρήσει εσείς. Είναι θλιμμένα και είναι λιγάκι... πρέπει να τα καταλάβουμε βασικά για ποιο λόγο είναι θλιμμένα, για ποιο λόγο βγάζουν αυτή την αντίδραση, για ποιο λόγο βγάζουν πολλές φορές και την επιθετικότητα. Λέει, πώς θα το λένε δηλαδή και ο ορισμός των ειδικών. Είναι οι ιστρογόνοι παράγοντες, είναι όταν το παιδί, αν από τους γονείς του τους έχει πολύ ψηλά, πρέπει να τους απομυθοποιήσει για να μπορέσει έτσι και να ενηλικιωθεί. Γιατί κακά τα ψέματα. Η εφηβεία είναι, περνάει το στάδιο από παιδί, γίνεται ενήλικας. Αυτό το στάδιο πραγματικά είναι πολύ δύσκολο. Υπάρχουν οι ορμόνες που αλλάζουν από το σώμα του το παιδικό που γίνεται ή ανδρικό ή γυναικείο, από κοριτσίστικο ή από αγορίστικο που ήταν παιδικά. Πρέπει δηλαδή να μάθουμε κάποια πράγματα, γιατί άλλα είναι έφηβος, ό,τι και να κάνει είναι τρέλα, δεν είναι έτσι ακριβώς. Πρέπει λίγο να μάθουμε κάποια πράγματα, τι συμβαίνει στο είναι ενός εφήβου, είτε είναι αγόρι είτε είναι κορίτσι. Και πάνω απ' όλα πρέπει να έχουμε το νου μας, να παρατηρούμε, να βλέπουμε το παιδί τις συμπεριφορές του. Δηλαδή, αν αλλάζει οι συμπεριφορές του, αν είναι θλιμμένο, αν είναι πολύ, αν νευριάζει με το παραμικρό, εάν δεν πηγαίνει σχολείο, αν κάνει κοπάνες, αν παρακολουθεί τα μαθήματα. Δηλαδή, πρέπει να ρωτάμε και τους καθηγητές,
παρακολουθεί το μάθημα. Πρέπει να ενδιαφερόμαστε. Τώρα βέβαια στη ζωή, στα τελευταία χρόνια, στη ζωή των εφήβων μπήκε έντονα και πολύ δραστικά και το ίντερνετ, για την ακρίβεια το Facebook. Εδώ παρατηρούνται πολλές φορές και εθισμοί. Κάποιες φορές όταν τα παιδιά έχουν προβλήματα στο σπίτι, βγαίνει περισσότερο να κολλάνε μέσα στο ίντερνετ, γιατί δεν έχουν άλλη διέξοδο. Εδώ στους εφήβους παρατηρείται επίσης έντονα το ειδιπόδιο, δηλαδή μιλάμε για ένα ζευγάρι που έχει και γιο και κόρη. Ανάλογα, θα μιλήσουμε δηλαδή και για τα αγόρια και για τα κορίτσια. Ο γιος, το παλικάρι δηλαδή, το αγόρι, στην περίοδο της εφηβείας του ανταγωνίζεται τον μπαμπά του. Δηλαδή, όταν γίνονται κάποιες δραστηριότητες, όταν έχεις τον έφηβο, δεν επιβραβεύεις τον πατέρα, γιατί το παιδί νιώθει ότι χάνει τη γη κάτω από τα πόδια του. Γιατί ο γιος ανταγωνίζεται τον πατέρα. Θέλει πολύ λεπτούς χειρισμούς την περίοδο της εφηβείας. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και με το κορίτσι. Το κορίτσι ανταγωνίζεται τη μαμά του. Δηλαδή, θέλει να αρέσει στον μπαμπά της περισσότερο. Και γι' αυτό καμιά φορά βλέπετε, θα πάρει τα ρούχα της μαμάς να φορέσει, για να γίνει αρεστή και αυτή. Και ποτέ δεν θα πεις, γιατί πολλές φορές το έχω ακούσει και αυτό, «Ω, η μαμά είναι πιο όμορφη από την κόρη». Λάθος. Μεγάλο λάθος αυτό. Το να πεις «η μαμά είναι πιο όμορφη από την κόρη» σε περίοδο εφηβείας, όχι όταν η κόρη είναι μεγάλη, αλλά σε περίοδο εφηβείας δεν λέγεται αυτό. Γιατί η έφηβη, η κόρη, κατευθείαν πέφτει η ψυχολογία της. Θέλει πολύ προσοχή οι πράξεις μας και τα λεγόμενά μας να είναι σε μία ισορροπία, και πάνω απ' όλα οι γονείς πρέπει να έχουν σύμφωνη γνώμη. Λοιπόν, πολλές φορές βλέπουμε, έχουμε κάποια συμπτώματα στα παιδιά. Πολλά παιδιά παρουσιάζουν κατάθλιψη, θλίψη, κατάθλιψη, ψυχολογικά προβλήματα στην περίοδο της εφηβείας. Στο αγόρι συνήθως βγαίνει η επιθετικότητα και στο κορίτσι συνήθως βγαίνει ότι κλαίει πολύ εύκολα, ένα σύμπτωμα που έχει, και επίσης ότι προσέχει πάρα πολύ τον εαυτό της, πέραν του δέοντος. Δηλαδή, τι θα βάλει, αυτό το τι θα βάλει είναι το μόνο σημαντικό που υπάρχει στη ζωή της, που δεν πρέπει να είναι βέβαια, δεν είναι φυσιολογικό αυτό, ακόμη και αν είναι σε περίοδο εφηβείας. Πρέπει και να διαβάζει, πρέπει και να έχει φίλους και φίλες, πρέπει και να βγαίνει έξω και φυσικά να προσέχει και την εμφάνισή της, αλλά όχι μόνο την εμφάνισή της. Οι αιτίες που πολλές φορές οι έφηβοι φτάνουν σε μια κατάσταση κατάθλιψης, να το πω, είναι: υπάρχει κακοποίηση, το γνωρίζετε αυτό. Υπάρχει κακοποίηση, είναι η αιτία είναι η κακοποίηση και η αδιαφορία. Γιατί είτε το κακοποιείς το παιδί, και η κακοποίηση είναι είτε σεξουαλική, είναι λεκτική, το να του πεις ότι είσαι άχρηστος, το να του πει ότι να το μιλάς άσχημα, να το βρίζεις το παιδί, να μαλώνεται, αυτό είναι κακοποίηση. Όχι μόνο από τους γονείς, αλλά και από τους διδασκάλους και από τους καθηγητές, που γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι στη δικιά μας την εποχή οι καλοί καθηγητές είναι λίγοι. Οι περισσότεροι δεν κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Όχι μόνο στον τρόπο της εκπάθησης, αλλά και στον τρόπο συμπεριφοράς στους μαθητές. Επίσης, μία άλλη αιτία που τα παιδιά στην εφηβεία, πάντα μιλάω, υπάρχει περίπτωση να πέσουν σε κατάθλιψη, είναι η χρήση ή η κατάχρηση αλκοόλ. Είναι άλλο να πιει το παιδί ένα ποτό και άλλο να αρχίσει σε αυτή την ηλικία, σε αυτές τις ηλικίες τις δύσκολες, να πίνει πολύ αλκοόλ. Είναι επειδή πέφτει σε κατάθλιψη. Άλλη αιτία είναι ο χωρισμός από κάποια ερωτική σχέση. Ερωτική σχέση σε εισαγωγικά, τα φλερτάκια αυτά που έχουν, που για αυτούς όμως είναι σημαντικά και θα πρέπει εμείς τα συναισθήματα των εφήβων να τα σεβόμαστε. Μπορεί εμείς να λέμε, έλα μωρέ, φλερτάκι είναι, σιγά το πράγμα. Δεν είναι έτσι. Για αυτόν ή για αυτήν είναι σημαντικό. Και μπορεί να χωρίσει από μια φασαρία, από ένα μάλωμα, και το παιδί, αν δεν το διαχειριστεί σωστά ή δεν το προσέξεις εσύ,
Το καλύτερο βέβαια είναι να έχεις μια τόσο καλή σχέση με το παιδί σου, ούτως ώστε να στο πει ότι έχει μια καλή σχέση. Ότι βρήκε ένα παλικάρι ή βρήκε μια κοπελίτσα. Έστω αυτό το πλατωνικό, αυτή η σχέση που ξεκινάει τώρα στην εφηβεία. Γιατί από αυτά όλα θα εξαρτηθούν βέβαια και η πορεία της στην ερωτική του ζωή. Γι' αυτό πρέπει να έχουμε το νου μας εμείς οι γονείς που έχουμε παιδιά στην εφηβεία. Κάποια άλλη αιτία που κάποιοι έφηβοι πέφτουν σε κατάθλιψη είναι η χρόνια ασθένεια. Υπάρχουν κάποια παιδιά τα οποία έχουν μια χρόνια ασθένεια. Είτε λέγεται αυτό, ξέρω εγώ, διαβήτης, είτε λέγεται δυσλεξία, είτε λέγεται οτιδήποτε αυτό. Δείχνει ότι το παιδί είναι... Έχει το στίγμα, είναι ξεχωριστό από τα άλλα. Γιατί καθυστερεί, γιατί και τα άλλα παιδιά δεν βοηθάνε, γιατί τα παιδιά το κοροϊδεύουν στο σχολείο, γιατί τα παιδιά είναι πολύ σκληρά και το ξέρετε αυτό. Ή γιατί υπάρχει και κάποια χρόνια ασθένεια μέσα στο σπίτι, μπαμπάς, μαμά, αδελφός κλπ. Και πάλι τα παιδιά είναι επικίνδυνο να πέσουν σε κατάθλιψη. Κάπνισμα. Δυστυχώς, αλλά τα παιδιά στην εφηβεία αρχίζουν να καπνίζουν. Όχι απλά το κάπνισμα, το να καπνίσει ένα τσιγάρο, που κανονικά δεν πρέπει, αλλά τα πολλά τσιγάρα, η κατάχρηση του καπνίσματος, το οποίο και αυτό πρέπει να το προσέχετε στο παιδί. Ο χωρισμός των γονέων, πώς γίνεται, το πριν και το μετά. Δηλαδή, εάν το παιδί έχει μνήμες, ότι υπάρχουν δύο γονείς που όλη μέρα φωνάζουν, βρίζονται, χτυπιούνται, πετάνε σταχτοδοχεία, πετάνε αυτά ο ένας με τον άλλον και γίνεται ένας χωρισμός κακός και συνεχίζουν και μετά το χωρισμό οι φασαρίες και όλα αυτά, σίγουρα το παιδί υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να πέσει σε κατάθλιψη. Και γενικά, εάν υπάρχει ιστορικό κατάθλιψη στην οικογένεια, μανιοκατάθλιψη και κατάθλιψη, γιατί αν βγήκε από μία μάνα που έχει μανιοκατάθλιψη ή παίρνει φάρμακα, είναι πολύ πιθανό να παρουσιάσει κατάθλιψη και το παιδί. Οι μαθησιακές δυσκολίες, υπάρχουν πολλά παιδιά που έχουν μαθησιακές δυσκολίες, παιδιά που έχουν χαμηλή αυτοεκτίμηση αλλά και χαμηλή αυτοπεποίθηση, ή κάποιο τραυματικό γεγονός, κάποια απώλεια, κάποιος θάνατος δικούς του ανθρώπους. Μπορεί να αγαπούσε πολύ τον παππού και τη γιαγιά και να πέθανε. Και αυτό ακόμα, γι' αυτό λέμε ότι πρέπει να είμαστε κοντά στους εφήβους. Όταν λέμε κοντά, όχι υπερπροστατευτικά να το πνίγεις, απλά να το παρακολουθείς το παιδί σου, με την καλή έννοια, παρακολουθείς το παιδί σου, τις αντιδράσεις του τις καθημερινές, στην καθημερινότητά του. Γενικά, να ξέρετε ότι τα παιδιά που έχουν κατάθλιψη, πώς θα το καταλάβετε, είναι τα παιδιά που δεν θέλουν να πάνε πουθενά. Κάθονται μέσα στο σπίτι κλεισμένα, σε έναν υπολογιστή και δεν πάνε καλά. Τα παιδιά γενικά που έχουν εξαρτήσεις, είτε είναι το Facebook, είτε είναι οτιδήποτε, είτε είναι να παίρνουν ουσίες, οτιδήποτε. Ή όταν βλέπετε και ακούτε το παιδί να λέει πονάω εδώ, πονάω εκεί, όλο νιώθει ότι πονάει, όλο νιώθει ότι κάπου πονάει. Αυτοί είναι όλοι ψυχογενείς πόνοι που ουσιαστικά δεν υπάρχουν, αλλά που όμως πραγματικά το κορμί τους πονάει. Αυτό πρέπει να το προσέξετε αυτά τα συμπτώματα. Όταν βλέπετε ότι νευριάζει πάρα πολύ εύκολα και επιτίθεται πάρα πολύ εύκολα, πάντα μιλάμε η συχνότητα σε καθημερινή βάση. Τώρα, μια φορά την εβδομάδα νευριάζει και σου μιλήσει άσχημα, είναι στην εφηβεία, είναι η φυσιολογική αντίδραση. Όταν αυτό όμως έχει επαναληψιμότητα καθημερινή, τότε θα σας πω τι γίνεται μετά. Όταν βλέπετε ότι κάνει κοπάνες στο σχολείο, πολλές κοπάνες στο σχολείο και δεν σας λέει τίποτα και κοντεύει να μείνει και από απουσίες. Γι' αυτό λέμε ότι προσέχουμε και φροντίζουμε το παιδί και δεν αδιαφορούμε και δεν κοιτάμε μόνο τις δουλειές μας αλλά και τα παιδιά. Και φυσικά είναι όταν δεις το παιδί ότι είναι υπερευαίσθητο στην κριτική, του κάνεις μια παρατήρηση και πέφτεις στα πατώματα. Σιγά. Τι σημαίνει αυτό? Όταν δείτε τέτοια συμπτώματα στο παιδί σας, περίεργα δηλαδή, γιατί αυτά είναι περίεργα, δεν είναι φυσιολογικά, όταν γίνονται σε καθημερινή βάση επί πολλούς μήνες, τότε μην το αφήνετε άλλο, αλλά πρέπει οπωσδήποτε να επισκεφτείτε έναν ειδικό. Γιατί με την ψυχική υγεία των παιδιών μας σίγουρα δεν παίζουμε. Λοιπόν, γενικά η κλινική εικόνα των εφήβων παρουσιάζει λεκτικότητα, επιθετικότητα, πολλές φορές το ρίχνουν ή στο φαγητό το πολύ και παχαίνουν ή στο αντίστροφο δεν τρώνε καθόλου για να είναι αδύνατοι και όλα αυτά που βλέπουν. Γιατί και τα πρότυπα που βλέπουν στην τηλεόραση, μην φανταστείτε ότι είναι και τα καλύτερα. Όλες νομίζουν ότι θα γίνουν ηθοποιοί και τραγουδίστριες. Γιατί το σύστημά μας είναι σάπιο. Γιατί στα παιδιά δεν δείχνουν καλά πρότυπα, αλλά δείχνουν
αυτά που τέλος πάντων βλέπετε κι εσείς ότι δείχνουν. Πολλές φορές θέλω να παρακολουθήσετε εάν τα παιδιά σας έχουν περισσότερη θλίψη από όσο πρέπει ή ακόμα και περισσότερη χαρά από όσο πρέπει. Γιατί και η χαρά, η υπέρμετρη χαρά, αυτό ίσως να είναι και η μάσκα, γιατί η κατάθλιψη μπορεί να βγαίνει και με μάσκα. Με την πολύ χαρά και από πίσω να υπάρχει θλίψη. Και αυτό ακόμα πρέπει να το προσέξετε. Ή όταν κουράζονται και χωρίς λόγο κουράζονται, χωρίς να έχουν κάνει τίποτα, όταν επίσης θέλουν να κάνουν κακό στον εαυτό τους. Βλέπεις ότι θα βγάλει τα ματοτσίνωρά του, τις βλεφαρίδες του, θα φάει τα νύχια του. Πάντα σε επαναληψιμότητα μιλάμε όταν το κάνει αυτό καθημερινά επί μήνες. Ή όταν κάνει συνέχεια αρνητικές σκέψεις, ή όταν αυξομειώνεται το βάρος του επικίνδυνα. Και σίγουρα πρέπει να κάνετε εξετάσεις θυροειδούς για να δείτε αν το παιδί είναι καλά. Και αν δείτε ότι όντως είναι καλά, αν δεν είναι και έχει θυροειδή, θα πρέπει να κάνετε ρύθμιση του θυροειδή. Αλλά αν δείτε αυτά τα συμπτώματα στα παιδιά σας, αυτό που πρέπει να κάνετε είναι ότι οπωσδήποτε πρέπει να επισκεφτείτε έναν ειδικό. Και να θυμάστε κάτι, αυτό που θέλω να σας πω. Δεν είναι ντροπή να πάμε σε έναν ψυχολόγο, σε έναν ψυχοθεραπευτή, σε έναν σύμβουλο ζωής για να αναλάβει το παιδί, γιατί το παιδί, ο έφηβος, είναι το ξεκίνημα της ζωής του. Μπορεί από κάποιο τραυματικό γεγονός που υπάρχει στην οικογένειά σας, λίγο το παιδί να του ήρθε δύσκολα και να μην μπορεί να το διαχειριστεί και να το αντιμετωπίσει. Δεν σημαίνει το παιδί σας είναι τρελό. Δεν σημαίνει το παιδί σας είναι προβληματικό. Όλοι οι άνθρωποι μπορούμε να το πάθουμε αυτό και χρειάζεται βοήθεια. Μην του δώσετε την εντύπωση ότι είναι προβληματικό. Το να πάει στον ψυχολόγο. Στην Ευρώπη και στην Αμερική πηγαίνουν στους ψυχολόγους καθημερινά. Δεν ξέρω γιατί υπάρχει εδώ στην Ελλάδα αυτό το θέμα ότι όποιος πάει στον ψυχολόγο σώνει και καλά είναι και τρελός. Οι τρελοί πάνε στους ψυχιάτρους. Δηλαδή ξεκαθαρίστε και ξεχωρίστε κάποια πράγματα και επιτέλους να ανοίξουμε και λίγο τα μυαλά μας για να μπορέσουμε έτσι να βοηθήσουμε και τους εαυτούς μας, αλλά και τα παιδιά μας και την οικογένειά μας. Λοιπόν, πρέπει να προσέχουμε πολύ τα παιδιά, επίσης τους εφήβους, στις παρέες που κάνουν, γιατί υπάρχουν συμμορίες. Υπάρχουν αιρέσεις που παίρνουν τους εφήβους και τους κάνουν πλήση εγκεφάλου. Ξέρετε, τα ακούμε στις ειδήσεις, τα ακούμε παντού, στα νέα. Μην φανταστείτε ότι είναι αλωνών παιδιά. Είναι κάποιοι άνθρωποι σαν εμάς που μεγάλωσαν τα παιδιά τους με τόσο κόπο και πήρε κάποιος επιτίδιος και το πήγε σε κάποια αίρεση. Να προσέχετε πάρα πολύ το θέμα του διαδικτύου. Αυτό θα μου πεις πώς γίνεται, πώς το προσέχουμε. Θα το προσέξετε. Δεν μπορεί. Ψάξτε να βρείτε τον τρόπο. Μιλήστε με έναν τεχνικό υπολογιστή να σου πει πώς μπορώ να βρω, άμα δεν ξέρεις από υπολογιστές, πού μέσα μπαίνει το παιδί μου από τον υπολογιστή όταν λείπει στο σχολείο. Ψάξε και δες. Πού μέσα μπαίνει το παιδί, τι site επισκέπτεται και όλα αυτά. Να προσέχετε πολύ να μην το αλκοόλ, το κάπνισμα, το σχολείο, την επιθετικότητα που έχει και την παρόρμηση, γενικά. Το παιδί, ο έφηβος, αυτό που χρειάζεται είναι αγάπη, φροντίδα και προσοχή. Ό,τι χρειάζεται και το μωρό, ό,τι χρειάζεται και ο μεγάλος ο άνθρωπος. Αλλά όχι σε υπέρμετρους βαθμούς. Επειδή είναι η φάση που από παιδί γίνεται ενήλικας, πρέπει και οι ισορροπίες να είναι πολύ συγκεκριμένες. Ούτε πολύ κανάκεμα, ούτε πολύ αδιαφορία. Θέλει και αυστηρότητα και αγάπη, αλλά και να νιώθει και την ασφάλεια, ότι υπάρχεις κάπου εκεί. Αλλά μην του μιλάς σαν να είναι πλέον μωρό. Και μην κάνεις λάθη προς το παιδί σου. Και μην αφήνεις και να κάνει και λάθη. Δώσ' του και να καταλάβει ότι πρέπει να αναλάβει και αυτό κάποιες υπευθυνότητες. Μέσα στο σπίτι, στο σχολείο του και σιγά σιγά βάλ' τον στο δρόμο να αρχίσει να σκέφτεται τι θα πρέπει να σπουδάσει, τι θα ήθελε να γίνει. Όχι ό,τι θέλει το παιδί που λένε κάποιοι. Ό,τι θέλει το παιδί, με λέει η δικιά μου. Εγώ θα γίνω ηθοποιός. Βεβαίως. Δεν της το αρνήθηκα, άμα έχει ταλέντο και χάρισμα. Πρώτα όμως, βρες μια σχολή για να βγάζεις τα προς το ζήν. Και μετά, ταυτόχρονα, εάν θέλεις και τόσο πολύ το αγαπάς και το επιθυμείς, ή αμέσως μετά, αφού τη βγάλεις μια σχολή για να βγάλεις τα προς το ζήν, μετά μπορείς και γιατί όχι, να πας και σε μια σχολή θεάτρου, να διαβάσεις. Έχεις χρόνο ακόμα. Τελείωσε πρώτα ο 2 χρόνια μια σχολή και μετά. Δηλαδή, δεν την αποτρέπεις από αυτό που αγαπάει, όπως εγώ τουλάχιστον την απέτρεψα. Αλλά, κορίτσι μου, να κάνεις και αυτό, γιατί
ξέρεις ότι η ζωή είναι δύσκολη. Ξέρεις ότι όλοι δουλεύουμε για να βγάλουμε αυτά. Αργότερα θα κάνεις οικογένεια. Δηλαδή, δώσ' το παιδί να καταλάβει ότι πρέπει κάτι να γίνει στη ζωή του και από κάπου πρέπει να βγάλει λεφτά. Και σίγουρα από το ηθοποιηλίκι μόνο λεφτά δεν θα βγάλει. Τουλάχιστον στη σημερινή εποχή. Αυτά σε ό,τι αφορά τους έφηβους. Ό,τι διαφορετικό προσέχετε, προσέξετε και δεν ξέρετε πώς να το διαχειριστείτε, μπορείτε και να μου τηλεφωνήσετε, να μου πείτε κάποια συμπτώματα και εγώ θα σας πω και θα σας κατευθύνω αν πρέπει να πάτε σε έναν ειδικό για να δει ή απλά αν είναι κάτι περαστικό. Και να λειτουργήσω κι εγώ σαν σύμβουλο ζωής. Απλά θέλει να τα αγαπάμε και να τα προσέχουμε. Λοιπόν, γενικά, όχι μόνο για τους εφήβους τώρα, αλλά και για όλους εμάς, για όλους εσάς που η ζωή σας δημιουργεί, έχετε κάποια προβλήματα που δεν μπορείτε να τα διαχειριστείτε ή δεν μπορείτε να βρείτε τη λύση τους. Γι' αυτό είμαι εδώ, γιατί όπως σας είπα είμαι μελλοντολόγος αλλά και σύμβουλος ζωής, ούτως ώστε να κάνω πρόβλεψη, να δω τι συμβαίνει στη ζωή σας, να δω μήπως κάποιος σας πείραξε, να δω μήπως έχετε πολύ αρνητική ενέργεια και για ποιο λόγο δεν πάει καλά η ζωή σας, η δουλειά σας, τα προβλήματα, για ποιο λόγο η κόρη σας δεν μπορεί να παντρευτεί, για ποιο λόγο το παιδί σας ενώ σπούδασε δεν μπορεί να βρει δουλειά, μήπως γιατί έχουν κλειδώσει οι τύχοι σας. Ήρθε κυρία που είχαν και τα τρία της παιδιά, ήταν κλειδωμένα από κατάρα, από κακό. Και ούτε καν το ήξερε η γυναίκα. Είχε βρει κάτι, μου το είχε πει κιόλα, αλλά δεν ήξερε τι ήταν. Γιατί ανυποψίαστη, αγαθώα γυναίκα. Και κάναμε την αλλαγή της τύχης, φτιάξαμε τα παιδιά φυλαχτά και όλα αυτά και τώρα το κάθε παιδί και τα τρία της παιδιά βρήκανε το δρόμο τους. Η μία αραβωνιάστηκε και τα άλλα δυο αγόρια βρήκανε δουλειά. Αν θέλετε πραγματικά να αλλάξει η ζωή σας, θα πρέπει να μου τηλεφωνήσετε, να κλείσετε ραντεβού στο γραφείο μου ή τηλεφωνικό ραντεβού αν είστε από άλλη πόλη για να δω τι ακριβώς χρειάζεται, ούτως ώστε τα προβλήματα της ζωής σας να λύνονται ένα-ένα. Σε ό,τι αφορά βέβαια τα οικονομικά μας, έχουμε το εθέρεο έλαιο, όπως το λέγω, το λαδάκι των χρημάτων, το οποίο είναι προσέλκυσης χρημάτων, αιγυπτιακό, μαγικό λαδάκι είναι. Με κάποια λόγια που λέμε, είναι εργοποιημένο για να φέρνει χρήματα και μαζί με αυτό σας στέλνω και το λιβάνι των χρημάτων και τυχερό πετράδι και ολοτυχίας. Αυτά όλα λειτουργούν σε αυτούς που τα πιστεύουν. Σε αυτούς που δεν τα πιστεύουν, κακώς βλέπετε και την εκπομπή. Αλλάξτε κανάλι. Έτσι θα το λέω. Εγώ μιλάω στον κόσμο που με αγαπάει και με πιστεύει. Για όλους τους υπόλοιπους δεν υπάρχω. Δεν με ενδιαφέρουν και δεν θέλω και να τους ενδιαφέρω. Λοιπόν, λαδάκι των χρημάτων για να βρουν δουλειά οι άνεργοι, λαδάκι των χρημάτων για να ανέβει η δουλειά μας, το μαγαζί μας. Βοηθάει πάρα πολύ, όπως μου είπαν, στα τυχερά παιχνίδια. Γενικά, βοηθάει στην προσέλκυση χρημάτων. Ακόμη, όπως μου είπε και μια κυρία, μου όφηναν, λέει, ενίκια από και δύο σπίτια που νοικιάζω και μου έφεραν τα χρήματα. Γιατί λιβάνισε με το λιβάνι, που το κάνω δώρο και αυτό, μαζί με το τυχερό πετράδι, λιβάνισε και της ήρθαν τα χρήματα. Το λαδάκι των χρημάτων σας το στέλνω με courier και μαζί βέβαια μέσα και την προσευχή και τις οδηγίες χρήσεως το πώς να το λειτουργήσετε. Το ίδιο ακριβώς και το λαδάκι το ερωτικό, που είναι το λαδάκι της αγάπης και το χεράκι της Φατίμα. Πολλοίς κόσμος τα παίρνει και τα δυο μαζί, για να μην πω και τα τρία μαζί, ένα μπρελοκάκι το οποίο ρουφάει την αρνητική ενέργεια. Αυτά ήταν αγαπημένες μου και αγαπημένοι μου και δεν ξεχνάμε, είμαι κάθε μέρα εδώ στο Euro. Κάθε μέρα στις 2 η ώρα το μεσημέρι, σε επανάληψη στις 2 το βράδυ και το Σάββατο και την Κυριακή, εκτός από το Σάββατο που είμαι στις 3 το μεσημέρι. Όσο για την Αθήνα και την Νότια Ελλάδα, εκεί βρίσκομαι κάθε Σάββατο στις 1 η ώρα το βράδυ μετά τα μεσάνυχτα στο Extra 3 και κάθε Κυριακή στο Zoom για να βλέπετε την αγαπημένη σας εκπομπή, ζώδια και συμβουλές. Λοιπόν, με βρίσκετε στο YouTube, με βρίσκετε στο Facebook, με βρίσκετε στο κανάλι και στο site του Euro, της Euro τηλεόρασης, www.eurotelearasi.eu, όπου και εκεί με βρίσκεται και το link του καινούριου site βρίσκεται μέσα στη σελίδα μου, που το έχω ανεβασμένο. Άρα δεν μπορείτε να με χάσετε. Ό,τι και αν είναι αυτό που σας προβληματίζει, εγώ είμαι εδώ, μαζί θα το λύσουμε. Πρόβλημα ή το δεν υπάρχει. Χαμογελάστε μου. Και κάντε ένα δώρο στον εαυτό σας. Ξέρετε ποιο είναι αυτό? Ένα τηλέφωνο στη Βαλεντίνη. Σας αγαπάω πολύ. Σας φιλώ γλυκά. Γεια σας.